το αυτοκίνητο. Το παραμπροστινό χτύπησε, την άχτηκε απάνω. Τον εκτείναξε μπροστά και έπεσε στο δικό μου δεξί φανάρι και καπό. Έφυγαν αυτοί που τον χτυπήσαν, αυτός ή αυτοί που τον χτυπήσαν. Δύο αυτοκίνητα μπροστά ή τον μπροστινό. Τον μπροστινό αυτοκίνητο. Τον μπροστινό. Δεν πρόλαβε κανείς να πάρει τους αριθμούς, ούτε σταμάτησε κανένας ως μάρτυρας. Σταμάτησα εγώ μόνο. Τον τράβηξα τον άνθρωπο στην άκρη. Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία. Εγώ ειδοποίησα ασθενοφόρο και τον πήρανε. Μαζί τον πήγαμε με τους αστυνομικούς στο εφημερεύον νοσοκομείο της Νικαίας. Εκεί ζήτησα και μου κάνανε αλκοτέστ. Τα πάντα μου πήραν αίμα, ούρα, τα πάντα κτλ. Καθαρός. Ταχύτητα δεν μπορούσε να τρέξει κανείς Σάββατο βράδυ στην παραλία. Ο μπροστινός πώς μπορούσε να μπει στις 4 Έτρεχε με 40 χιλιόμετρα. Ναι. Άλλα τόσα μπορεί να έτρεχα και εγώ, 30-40 χιλιόμετρα. Ήταν αρκετό. Δεν ξέρω πώς έγινε το. Το θύμα προφανώς πήγε να περάσει με κόκκινο το δρόμο. Την παραλιακή. Την παραλιακή το δρόμο. Έτσι. Την παραλιακή με κόκκινο. Τρελό είναι. Η αστυνομία τι έχει πει προς το παρόν για αυτά, μετά την εξέταση που έκανε. Όταν ο μόνος που έμεινε εκεί και ήταν ένοχος, ήμουν εγώ, δεν υπήρχε. Το πρώτο που κάνει. Είδα το αυτοκίνητο, μου λένε τι είναι. Το φανάρι το δικό μου, το μπροστινό, το δεξί φανάρι, ήταν λιγάκι σπασμένο. Λιγάκι. Αλλά τώρα το αποτελείωσε το σώμα που έπεσε πάνω. Καθώς και το καπό, λιγάκι. Έχω μία μεγάλη ελπίδα, Πέτρο. Απάνω ακριβώς από το τροχαίο υπάρχει κάμερα. Περιμένω λοιπόν. Δεν την έχει δει ακόμα, έχουν περάσει τόση μια εβδομάδα. Δεν την έχουν κοιτάξει ακόμα την κάμερα. Θέλω να δούνε την κάμερα και κυρίως να δούνε ποιος ήταν αυτός ο ανεκδίκητος που χτύπησε τον άνθρωπο, τον γέροντα και έφυγε.